Κύριε Γιαννόπουλο, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Σε πολύ λίγο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μας πείτε πότε, θα ανοίξει την πόρτα του το σπίτι του χαμόγελου του παιδιού στο Ηράκλειο πια, έτσι. Να εξηγήσω ότι ο λόγος που μας κάνει να μην γίνονται από μια μέρα στην άλλη είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα να ρέουν και να έχουμε τις δυνατότητες αυτές. Και έτσι λοιπόν προχωράει με εθελοντές και να πρέπει να πω ότι σήμερα είχαμε και ένα debate με κάποιους χορηγούς μας, γιατί τόλμησε η Χρυσή, η υπεύθυνη του τόλμησε να πάρει πράγματα από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η χορηγία. Μόνο από τους κριτικούς θα παίρνεις πράγματα. Και να έρθεις εδώ και αν δεν σου βρούμε εμείς, να πας στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό το κριτικό πνεύμα. Αυτό λοιπόν, επειδή βασιζόμαστε εκεί, έχουν φτάσει στα τελικά και θα το πιέσουμε τώρα. Γίνεται μια ομάδα από ανθρώπους που το νοιάζονται και μιλάμε για τους χορηγούς και τους εθελοντές. Μια ομάδα που θα επιβεβαίωσε το επόμενο χρονικό διάστημα να μπορεί να λειτουργήσει, να ανοίξει το σπίτι. Γιατί το λέμε σπίτι φιλοξενίας, δεν το λέμε ή σπίτι μερισσίας φροντίδας, γιατί όπως θέλετε δεν λέμε πάλι δομή. Δηλαδή ακόμη και εσάς που θα το θυμόσαστε, για να μην βάζουμε ταμπέλα στα παιδιά. Ούτε έξω από το σπίτι θα υπάρχει ταμπέλα το χαμόγελο του παιδιού. Έχετε πολύ δίκιο. Σε σχέση τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα, που κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο, δυστυχώς ακόμη πιο σκοτεινό, και λέμε τι θα γίνει. Πόσο ακόμα, δηλαδή βαραίνει και η δική μας η καρδιά. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια εποπτεία σε όλο αυτό, σε σταθερή βάση. Είναι το μόνιμο αίτημά μας. Και τη διάρκεια του νομοθεσίας που υποτίθεται βγήκε για να γίνει έλεγχος, να γίνουν έλεγχοι, με ποιο θα κάνεις έλεγχος. Πρώτον, ότι τη στιγμή που οι άνθρωποι μέσα στις περιφέρειες και δεν κατηγορούν συνέχεια τι δεν γίνεται το ένα με τους Δήμους, με το περιφέρειο, ρώτησε κανένας πόσα άτομα, πόσο προσωπικό έχει για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει στελέχη. Δεύτερον, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη και πολυεπιστημονική ομάδα για να μπορεί να μπει σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, να παρακολουθήσει μια οικογένεια που είναι σε κρίση. Να παρακολουθεί όμως μια οικογένεια που είναι σε κρίση, να μην φτάσει σε σημείο να πεθάνει το παιδί. Άρα λοιπόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και αυτό γίνεται fast track. Έγινε fast track διαδικασία, η οποία διαδικασία, χωρίς να έχει έτοιμο, γιατί μιλάει η Ευρώπη για το μέχρι το 30 να έχει γίνει η διαδικασία της αποδειγματοποίησης. Και θα πρέπει να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι εμείς έχουμε παρασυνδέσει 400 παιδιά με τις οικογένειές τους. Είναι το α και το ω το παιδί να παρασυνδέεται, εφόσον είναι ασφαλή. Έχουμε κάνει 98 παιδιά που έχουν στην υιοθεσία και 30 παιδιά σε αναδοχές, ενώ αυτή τη στιγμή μιλάνε, και αυτό έχει σημασία με όλο αυτό που γίνεται για να κλείσουν και να κλείσουν, αλλά αν έχουμε κάποιες εναλλακτικές. Μιλάνε λοιπόν για να πηγαίνουν τα παιδιά σε αναδοχές και ξέρετε πόσα παιδιά είναι. Είναι έτοιμα και δηλωμένα ότι είναι έτοιμα και μπορούν να πάνε μέσα στον περιφέρειο για αναδοχή, στο χαμόγελο μόνο. Έτσι. 79 από τα 126 παιδιά που είναι δεδομένα προς αναδοχή δεν έχουν λάβει καμία πρόταση σύνδεσης. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Να κλείσει ο Κύβωτος, να κλείσει ο ένας, να κλείσει ο άλλος, να κλείσουν όλοι. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Στα κρατικά ιδρύματα που αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν, είναι προστελεχωμένα, δεν ελέγχονται καθόλου και είναι στην Πογογιανή πάνω. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται και αυτό που μου είπατε είναι σημαντικό. Να πρέπει να, είμαστε, να προσέχουν κάποιοι, γιατί πίσω από εκεί κρύβονται παιδιά. Υπάρχει κάτι κακό, να καταδικαστούν όποιος έχει κάνει κακό, ειδικότερα άνθρωποι που είναι μέσα στην προστασία των παιδιών, αν είναι ένας που θα δικαστεί για μια διαδικασία, αυτός πρέπει να καταδικαστεί για 10, για 20, γιατί σου έρχονται στα χέρια σου παιδιά να τα προστατεύσεις. Δεν μπορείς να τους κάνεις κακό. Έκλεισε μια ολόκληρος χώρος τον Ιππιατροφείο Καλλιθέας με την κατηγορία ότι γίνονται σεξουαλικά πράγματα με τους εθελοντές, με τους εργαζόμενους, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ναι. Τι έγινε, ξέρετε? Αποδείχτηκε με. Και έκλεισε, πήγε κάποιος φορέας ειδικής προστασίας που δεν έχει καμιά δουλειά ιδιωτικός, πήγε και πήρε τα παιδιά, λες και ήταν αυτοί που οι χωροφύλακες μαζεύουν τα παιδιά. Και αποδείχτηκε τελικά ότι δεν υπήρχε τίποτα από τις αγγελικές έρευνες. Προπυλακίστηκαν. Κατηγορήθηκαν, έκλεισε, οικονομικά βούλιαξαν και τι γίνεται τώρα? Λέει η περιφέρεια, ξαναξεκινήστε. Την αξιοπρέπεια επηρεά τους, ποιος θα τη δώσει πίσω? Άρα λοιπόν αυτά τα fast track διαδικασίες
Και όλες αυτές οι κατηγορίες και οι συκοφαντίες ή και οι κατηγορίες ακόμη πρέπει να αποδεικνύονται από τη δικαιοσύνη. Ακόμη και η κατάλυση, η καθαίρεση του ενός διοικητικού συμβουλίου, έκανε δεν έκανε κάποιος κάτι, πρέπει να γίνεται μόνο από τη δικαιοσύνη. Εδώ τώρα έχει την δυνατότητα, με τον νέο νόμο που κάποτε μίλαγα και κανένας δεν με άκουγε από όσους πρέπει να με ακούσουν, εδώ αυτή τη στιγμή έχει λοιπόν δικαίωμα η υφυπουργός να καταργήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως έκανε και να βάλει δικούς τους ανθρώπους. Το διευθυντή της, τυχαία πάλι κάποια φορέα παιδικής προστασίας, παιδικό μου, και κάποιους άλλους τέλος πάντων που είναι από αυτή τη διαδικασία. Η δικαιοσύνη. Πού είναι η δικαιοσύνη, γιατί καταργήθηκε η δικαιοσύνη? Επειδή, κλείνοντας κύριε Γιαννόπουλε, λαμβάνετε χιλιάδες κλήσεις για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, θέλω λίγο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο πού μπορεί να απευθυνθεί, έστω και ανώνυμα, προκειμένου να καταγγείλει. Διότι καλό είναι να μιλάμε. Και συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια και πρέπει να γίνεται. Και γίνεται. Αλλά το θέμα όταν γίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση, εννοώ από τις αρχές. Σαφώς. Αυτό που έλεγα πριν, και πάλι μην κατηγορήσουμε. Το 1056 λοιπόν είναι μια γραμμή που λειτουργεί πανελλαδικά, είναι δωρεάν και μπορεί κάποιος να καλέσει 24 ώρες, δεν θα περιμένει πολλή ώρα, 12-13 δευτερόλεπτα. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία κάποιος που έχει αγωνία. Ειδικότερα τα παιδιά που μας τηλεφωνούν το τελευταίο διάστημα και μας ζητάνε βοήθεια. Και παιδιά που δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό κάθε μέρα σχεδόν. Αν βάζει τους αριθμούς. Και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα πλέον να μιλάνε και με το chat. Το 1056, μια εφαρμογή που μπορούν να μιλάνε και μιλάνε πλέον. Και μας λένε τα προβλήματά τους, μας συμβουλεύονται και γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνονται. Και να ξέρουν ότι η αναφορά πάει στον εισαγγελέα, το θέμα να κινηθεί η διαδικασία γρήγορα, να γίνει έρευνα από την κοινωνική υπηρεσία και να υπάρχει πρέπει ένα. Πρέπει να λειτουργούν όλα τα γρανάζια σωστά, βέβαια. Αλλά γίνεται όμως. Βλέπετε ότι όλες τα περιστατικά, τα σοβαρά που έχει γίνει στην Ελλάδα, έχουν περάσει από αναφορές και καταγγελίες στο χαμόγελο.